Και ήρθε η ώρα για την επόμενή μας συνταγή. Έναν από τους πιο νόστιμους θαλασσινούς μεζέδες. Χταπόδι ψητό. Θα σας δείξω όλες τις τεχνικές για να φτιάξεις το πιο νόστιμο, το πιο ζουμερό, γεμάτο σε γεύση χταπόδι ever. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά μας. Για το χταπόδι ψητό θα χρειαστούμε 1,5 κιλό χταπόδι ξεπαγωμένο, 1 φύλλο δάφνης, 10 κόκκους μαύρο πιπέρι, 4 με 5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και 1 κουταλιά της σούπας ξύδι από κόκκινο κρασί. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε φάβα, 1 φρέσκο κρεμμύδι, 1 τέταρτο από 1 ματσάκι μαϊντανό, 2 με 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, πιπέρι και 1 κουταλάκι του γλυκού ξύδι από κόκκινο κρασί. Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ ωραίο χταποδάκι, το έχουμε πλύνει πάρα πολύ καλά. Σας έχω πει και άλλες φορές, ό,τι και αν πάρουμε από χταπόδι, πρέπει να βάλουμε κάτω από τη βρύση και να τρέψουμε πολύ καλά τα πλοκάμια για να φύγει η άμμος που τυχόν να έχει μέσα στις βεντούζες. Αυτό πρέπει να το κάνουμε κάθε φορά. Τρίβουμε πολύ καλά και πιέζουμε με τα χέρια μας να φύγει η άμμος, γιατί το χειρότερο που μπορούμε να νιώσουμε είναι να τρώμε το χταπόδι και να κάνει κρούτσου κρούτσου στο στόμα η άμμος. Είναι κάτι που δεν θέλουμε. Τώρα, όπως είναι το χταπόδι μας. Πολύ απλά η διαδικασία, την έχουμε ξαναδείξει, αλλά θα τη δείξω και άλλη φορά για να τη θυμηθείτε. Υπάρχουν τα μάτια εδώ πέρα που είναι εμφανέστατα. Κόβουμε από την πάνω μεριά, εδώ, και από την κάτω πλευρά από τα μάτια. Και ουσιαστικά αυτό το κομμάτι δεν το χρειαζόμαστε, τα αφαιρούμε, δεν μπορούμε να το φάμε, δεν το θέλουμε. Καθώς αφαιρούμε τα μάτια, βγάζουμε και το στόμα από μέσα και όπως είναι το χταπόδι μαζί με την κουκούλα, το βάζουμε σε ένα ωραίο ταψάκι, όχι πολύ μεγάλο, ίσα να χωράει το χταπόδι, γιατί αν είναι πολύ μεγάλο δεν θα λειτουργήσει σωστά μέσα στο φούρνο. Θα προσθέσω ένα φύλλο δάφνης, λίγο πιπέρι. Έχουμε το λαδάκι μας, περίπου 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Ίσα το λάδι το βάζουμε για το άρωμα που το χρειαζόμαστε. Και 1 κουταλιά της σούπας ξύδι. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Το ξύδι βοηθάει πάρα πολύ στο να μαλακώσει το χταπόδι και να μας βγάλει μια υπέροχη γεύση. Τώρα, αλουμινό χαρτό. Φροντίστε να κλείσετε καλά με αλουμινό χαρτό. Σε περίπτωση που υπάρχει λίγο κενό, πάρτε λίγο ακόμα αλουμινό χαρτό. Κλείστε καλά. Και ο φούρνος μας είναι στους 200 βαθμούς. Θα ψήσουμε για μία ωρίτσα. Μετά από τη μία ωρίτσα θα γυρίσουμε για να κόψουμε και ουσιαστικά να ετοιμάσουμε το χταπόδι μας. Και το χταποδάκι μας είναι έτοιμο, το έχω αφήσει να κρυώσει καλά. Και ήρθε η ώρα να το ετοιμάσουμε. Η σάλτσα που θα κάνουμε είναι το κλασικό λαδόξιδο, δεν θα κάνουμε κάτι παραπάνω. Αυτό το ζουμάκι δεν το πετάμε με τίποτα γιατί, ποιος μπορεί να μου πει, Μίτσο, το ζουμάκι αυτό, φίλε μου, είναι απαραίτητο για να διατηρήσουμε το χταπόδι μας μέσα στο ψυγείο. Το χταπόδι, σε περίπτωση που το αφήσουμε έτσι όπως είναι μέσα στο ψυγείο και το σκεπάσουμε, θα αφυδατωθεί. Οπότε είναι απαραίτητο, αφού χωρίσουμε σε μερίδες το χταπόδι, να το βυθίσουμε μέσα σε ένα μπολάκι. Αυτό. Εδώ. Κοίτα. Το βλέπεις? Παίρνουμε ένα σουρωτηράκι, σουρώνουμε το ζουμί μας, γιατί μέσα έχει το πιπέρι, έχει τη δάφνη και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Και αποθηκεύουμε ως έχει στο ψυγείο. Φροντίζουμε να είναι βυθισμένο καλά μέσα στο ζουμάκι του εδώ πέρα. Όλο αυτό το ζουμάκι θα βοηθήσει στον ζελαριστή και να κάνει καλύτερη κρούστα στη συνέχεια το χταπόδι καθώς το ψήνουμε. Λοιπόν, σε περίπτωση που θέλουμε να το κάνουμε ξυδάτο μαρινάτο, το σουρώνουμε από τα ζουμιά και μαρινάρουμε μέσα στο ψυγείο με λάδι και με ξύδι. Εντάξει? Ως τώρα τα έχουμε λύσει όλα τα θέματα μας. Εμείς όμως τι θέλουμε να κάνουμε? Ένα χταπόδι στο γκριλ. Οπότε αυτό που θα κάνουμε είναι να πάρουμε το χταπόδι μαζί με αυτό το υπέροχο ζουμάκι που βλέπετε που έχει γύρω-γύρω. Δεν τα αφήνουμε, το χρειαζόμαστε και θα ρίξουμε μόνο ελαιόλαδο. Τίποτα άλλο. Θα ρίξουμε λαδάκι, περίπου 2-3 κουταλιές της σούπας. Ανακατεύουμε καλά. Και έχω κάψει πολύ καλά μία γκριέρα εδώ πέρα. Μπορείτε να βάλετε το κανονικό γκριλ που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε το χταπόδι. Και όπως είναι, θα βάλω το χταπόδι πάνω να δώσω ωραίο χρώμα και από τις δύο πλευρές. Εδώ. Δεν θα το χρησιμοποιήσω όλο, θα χρησιμοποιήσω μόνο τα 4 πλοκάμια, οπότε τα υπόλοιπα τι τα κάνω. Να βάζω πίσω το ζουμάκι και μέσα στο ψυγείο για την επόμενη φορά που θέλω να ψήσω στο γκριλ το χταποδάκι μου. Κοιτάξτε πώς γίνεται, είναι καταπληκτικό.
Και όπως βλέπετε και εδώ, δεν έχω γεμίσει την κρυέρα μου ουσιαστικά με πολύ χταπόδι, γιατί θα πέσει η θερμοκρασία και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να πέσει η θερμοκρασία. Θέλουμε σε πολύ λίγο χρόνο να δώσουμε ωραίο χρώμα πάνω στο χταπόδι και να γίνει σεξι και πεντανόστιμο. Τώρα, έχω ετοιμάσει λίγη φάβα. Εδώ. Θα ρίξω λίγο φάβα. Εδώ. Να βάλω κι άλλη ή φτάνει. Και έχω λίγα μυρωδικά εδώ, λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι και λίγο μαϊντανό. Θα ψιλοκόψω. Και για να έχει ωραία γεύση το χταπόδι, τι χρειάζεται? Δύο πράγματα. Ελαιόλαδο και ξυδάκι. Χωρίς ξύδι και ελαιόλαδο, το χταπόδι θα είναι μισό. Και το λεμόνι του πάει, αλλά θεωρώ ότι το ξύδι είναι πλέον κατάλληλο για το χταπόδι. Είναι κατάλληλο το ένα για το άλλο. Οπότε έχω τη φάβα μου. Έχω το φρέσκο κρεμμυδάκι με το μαϊντανό. Το μόνο που χρειάζομαι είναι ένα, δύο χταποδάκια στη μερίδα. Παναγία μου. Λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι με μαϊντανό. Και τώρα δεν θα λυπηθείτε καθόλου το ελαιόλαδο. Θα ρίξετε λαδάκι. Το χταπόδι είναι γεμάτο σε πρωτεΐνη, οπότε θέλουμε λίγα λιπαρά στο φαγητό μας. Θα ρίξω λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Δεν θα ρίξω αλάτι, γιατί έχει αρκετό αλάτι το χταπόδι. Και θα ραντίσω με μια καλή δόση από το ξυδάκι να πάει πάνω στο χταπόδι. Βουαλά. Αυτό είναι ένα πιάτο θάλασσα, είναι πραγματικά ένα πιάτο ολόκληρη Ελλάδα. Για το χταπόδι ψητό, κόβουμε τα μάτια από το χταπόδι. Βάζουμε το χταπόδι μαζί με την κουκούλα σε ένα ταψί με τις βεντούζες προς τα πάνω και προσθέτουμε τη δάφνη, τα πιπέρια, το ελαιόλαδο και το ξύδι. Καλύπτουμε με αλουμινόχαρτο και το ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς για μία ώρα. Αφού ψηθεί, κόβουμε τα πλοκάμια και τα βάζουμε σε ένα μπολ. Σουρώνουμε το ζουμί από το ταψί και το προσθέτουμε στο χταπόδι. Βάζουμε τα πλοκάμια σε ένα άλλο μπολ, ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο, ανακατεύουμε και τα ψήνουμε σε μία γκριλιέρα σε δυνατή φωτιά για 2-3 λεπτά από κάθε πλευρά. Βάζουμε σε ένα πιάτο τη φάβα, προσθέτουμε το χταπόδι, το φρέσκο κρεμμύδι και τον μαϊντανό, ρίχνουμε ελαιόλαδο, πιπέρι, το ξύδι και σερβίρουμε. Και εδώ πέρα συνεχίζει να καίει το τηγανάκι μου. Βγες έξω, πάρω το μαχαίρι μου. Θα κόψω ωραία ταλιάτα το χταπόδι. Κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστικό το χταπόδι να το ψήνετε όση ώρα σας έχω πει. Σε περίπτωση που το χταπόδι είναι πάρα πολύ μαλακό, δεν μου αρέσει καθόλου. Γιατί ένα χταπόδι πρέπει να έχει δάγκωμα. Αλλιώς, άμα δεν έχει δάγκωμα, είναι σαν να τρώμε το τίποτα. Λίγο λαδάκι. Παναγία μου. Λίγο ξυδάκι. Παναγία μου. Λίγο μαϊντανό και λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι. Ένα ωραίο ανακάτεμα. Και πείτε μου ποιος δεν ζηλεύει αυτή τη στιγμή. Είναι κρυμμένη όλη η θάλασσα μέσα του. Top.